Καλησπέρα σε όλους. Πρώτα-πρώτα, κύριε Πρόεδρε, να συγχαρώ τον σύλλογό σας για αυτή την πρωτοβουλία. Έχουμε συνηθίσει σε άλλου είδους εκδηλώσεις, συνήθως πανηγύρια, σουβλάκια, χορούς κτλ. Πρέπει να πούμε ότι η νεολαία μας, τα χωριά μας έχουν ανάγκη από αυτό ακριβώς του είδους τις εκδηλώσεις. Δεν θα πω για να ξυπνήσουμε, αλλά για να βρούμε δικούς μας δρόμους, να χαράξουμε με βάση την κουλτούρα μας το δικό μας το μέλλον. Αλλά πάντοτε πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε ανάγκη να συνεργαστούμε με άλλες χώρες, με άλλους νέους, οι οποίοι ενδεχομένως σε κάποια από αυτά που θέλουμε να είναι λίγο πιο μπροστά. Η ανταλλαγή των σχέσεων και μόνο, νομίζω ότι είναι κέρδος. Από εκεί και πέρα, για να πω ότι έχουμε δύο πολλούς καλούς ομιλητές, νομίζω ότι πρέπει να τους ακούσουμε με προσοχή. Έχουν μεγάλη εμπειρία και χαίρομαι που είμαι εδώ και θα κερδίσω και εγώ κάτι. Να καλωσορίσω και εγώ τον πρόξενο, δεν ξέρω ακριβώς το τίτλο του και το. Δεν είναι εδώ. Προφανώς γιατί γύρισε προς το και σε συγγνώμη, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω τον κύριο, ποιος είναι. Σημασία έχει όμως ότι συνεργαζόμαστε σήμερα και έχουμε προσώπους από όσες χώρες είπατε, τρεις, τέσσερις από τι. Πέντε χώρες και αυτό πρέπει να ξέρετε ότι είναι μία ευκαιρία για να γίνουν αυτοί πρεσβευτές του χωριού μας, της περιοχής μας, στα μέρη. Σκεφτείτε όταν πάμε σε ένα μέρος εμείς και γυρίζουμε, πόσα έχουμε να πούμε, πόσα έχουμε δει, πόσα έχουμε να διηγηθούμε και όλα αυτά να τα μεταφέρουμε με τον τρόπο που τα είδαμε, τα αποτυπώσαμε στους δικούς ανθρώπους. Δεν θα μπορούσαμε να μην στηρίξουμε μια τέτοια προσπάθεια και εύχομαι και σε άλλες τέτοιες προσπάθειες να είμαστε δίπλα, κοντά, αλλά πάντοτε σε λογικά πλαίσια και σε λογικές τιμές. Ευχαριστώ και συγγνώμη για την απεικόνηση. Κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητές δημότες, αγαπητές δημότες, φίλε πρόεδρε συνότητες, φίλε πρόεδρε του συλλόγου, εκλεκτοί ομιλητές, φίλοι επισκέπτες των άλλων πόλεων, χωρών που είμαστε εδώ, σε μια περιοχή του Καλλικατικού Δημοκρατίου, που να ξέρετε ότι η φιλοξενία την έχουμε ως κουλτούρα. Θα το διαπιστώσετε κι εσείς όσο χρόνο μείνετε εδώ, ειδικότερα στο χωριό αυτό, σε αυτή την κοινότητα του Λευκό, που έχει πραγματικά ένα υψηλό αίσθημα προσφοράς και φιλοξενίας. Αυτό που θέλω να πω, το λέω που ξεχωρίζει για αυτές τις πρωτοβουλίες. Ήδη έχουμε προχωρήσει και σε άλλες τέτοιες συνέργειες, όπως είναι με την Εργάνη για την γυναικεία επιχειρηματικότητα. Θα το γνωρίζετε. Πιστεύω ότι καταρχήν σε όλες τις δημόσιες παρουσίες ή ομιλίες μου, ομιλώ πάντοτε για τον εθελοντισμό. Χαρακτηρίζοντας το λέγω ότι είναι από τις τοπικές κοινότητες που έχουν αυτή την ευθύνη σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν μπορεί να κάνετε πολλά πράγματα μέσα από τον εθελοντισμό που μπορεί να προκύψουν και επαγγελματικές ακόμη δραστηριότητες. Σήμερα λοιπόν σας δίνεται αυτή η ευκαιρία μέσα από την συζήτηση που θα δείτε ότι μπορείτε να κάνετε κάποιες επιλογές που θα σας βοηθήσουν να αποκατασταθείτε και επαγγελματικά μέσα από συνεργασίες. Να ξέρετε ότι εντί ενός ισχύς πάντοτε έχει πιο εγγυημένα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν σήμερα το θέμα πιστεύω θα είναι αυτό και θα δείτε όταν φύγετε από εδώ θα είσαστε πιο πολύ ενημερωμένοι και θα μπορείτε να φανταστείτε ότι υπάρχουν και λύσεις μέσα σε αυτή την οικονομική συγκυρία που ζούμε και υπάρχει αυτή η πάση τόση, θα έλεγα, η απόγνωση ορισμένων ανθρώπων τι θα κάνουμε αύριο γιατί έχουν ψηλή ανεργία, για ποιο λόγο μπας περιπτώσει να καθίσουμε στην περιοχή μας. Πρέπει να ξέρετε ότι πρέπει τα πράγματα να τα πάρετε στα χέρια σας, να ρισκάρετε για να δημιουργήσετε. Αν περιμένετε τα πράγματα να σας τα προσφέρουν έτοιμα, αυτή η εποχή πέρασε, ειδικότερα για τη χώρα μας. Θα πάρετε τα πράγματα στα χέρια σας, θα ρισκάρετε, θα εργαστείτε και θα δείτε ότι κανείς κάνοντας τον αγώνα κάτι θα κερδίσει. Περιμένοντας και μην δίνοντας κάποιον αγώνα, είναι σίγουρο ότι είσαστε χαμένοι. Άρα λοιπόν, σήμερα πιστεύω θα είναι μια ημέρα χρήσιμη για εσάς και τις ώρες που θα τις χαραλίσετε για αυτή την ενημέρωση. Και εύχομαι κάθε επιτυχία στους διοργανωτές και στους ομιλητές και πιστεύω ότι πραγματικά αυτή η μέρα θα είναι πολύ χρήσιμη για αυτό. Για την ΕΚΟ, όπως είπαμε, έτσι. Τι κάνουμε εδώ, προσπαθούμε να συνδέσουμε τρεις μαρτυρικές κοινότητες. Το Λεύκοβο, τη Χρυσούρα και τη Δροσοπική.
Απευθυνόμαστε σε δύο νομούς. Ένα καλησπέρα από μένα. Λίγο να συστήσω την ομάδα. Από αυτή την πλευρά είναι η Τίτα από την Λετωνία, που είναι ήδη μαζί μας από πέρυσι από τον Αύγουστο. Ο Ντάνιελ από την Ισπανία, εξίσου ο ίδιος από πέρυσι από τον Αύγουστο. Έχουμε τη Σίση από τη Γερμανία και τον Πέντρο από την Πορτογαλία. Εγώ είμαι από την Αυστρία, αλλά μένω πάνω από 20 χρόνια στην Ελλάδα. Και αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ όταν έφτασα εδώ και είδα την Ελλάδα την πρώτη φορά, είπα αυτή είναι η χώρα της ποικιλίας. Αισθάνεσαι ότι σε ένα πολύ μικρό γεωγραφικό χώρο μπορείς να δεις τα πάντα. Τα πάντα. Και αισθάνομαι ότι και η Δυτική Μακεδονία σαν σύνολο είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Λοιπόν, στη Δυτική Μακεδονία μπορούμε να δούμε τα πάντα. Έχουμε τα ποτάμια, έχουμε τα χωριά, τα παλιά, τα γραφικά. Έχουμε απίστευτες ομορφιές, βιοποικιλότητα. Όπως το θέμα είναι ότι αυτό που είναι η Δυτική Μακεδονία είναι ένας τουριστικός προορισμός σαν σύνολο. Λοιπόν, όταν μιλάμε σήμερα για τουριστική ανάπτυξη, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μόνο το Λέχοβο, μόνο τον Ιμφαίο ή μόνο το Αμίνδιο. Παρόλο που το Αμίνδιο έχει πάρα πολλά πράγματα. Έχει τα Ηνωπία, έχει τις λίμνες. Παρόλο αυτό όμως πρέπει πάντα να δούμε τη Δυτική Μακεδονία ως ένα σύνολο. Γιατί ξέρουμε ότι ο επισκέπτης όταν έρχεται εδώ στην περιοχή δεν μπορεί να μείνει παραπάνω από δύο, το πολύ τρεις μέρες σε ένα σημείο. Αλλά μπορεί να έχει μια βάση και από τη βάση αυτή μπορεί μετά να μεταφέρεται στο ένα και στο άλλο το σημείο. Λοιπόν, ίσως ένα από τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ότι ξέρουμε ότι η Δυτική Μακεδονία και γενικώς η Ελλάδα έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Αλλά ίσως το θέμα είναι ότι δεν αξιοποιούμε πάντα όλες τις δυνατότητες και δεν έχουμε μάθει πάρα πολύ καλά να συνεργαστούμε.